Καλημέρα σας, κύριε Κατσότη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Αρβάζο, κύριε Καρούτζο, καλημέρα σας. Μόνοι μας και όλοι σας είναι... Πολλάκι τα λέγει αυτά, βέβαια, αλλά... Μόνοι τους και όλοι μας. Μόνοι τους και όλοι μας. Το όλοι μας πρέπει να έχει και ψήφους όμως. Το όλοι μας πρέπει να μεταφράζεται και σε εκλογική δύναμη, κύριε Κατσότη. Και θα εκφραστεί. Και θα εκφραστεί σε εκλογική δύναμη. Αυτά είναι που εισπράττουμε όλο αυτό το διάστημα. Ένας κόσμος κάνει το βήμα, στηρίζει το ΚΚΕ και του έχει εμπιστοσύνη. Εξάλλου το πιο αξιόπιστο κόμμα καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις με 39% και οι άλλοι είναι πολύ πίσω. Λοιπόν, είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να συμβάλλει έτσι ώστε ο λαός μας να δυσκολέψει τα χειρότερα που έχουμε μπροστά μας. Είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να οργανώσει την πάλη για να διεκδικήσει ανάγκες του ίδιου του λαού μας. Πώς να συμβάλλει, ξέρετε κύριε Κατσότη, επειδή το ΚΚΕ λέει ότι δεν θέλει να συμμετάσχει σε καμία κυβέρνηση. Είναι ένα ερώτημα, γιατί να επιλέξουν οι πολίτες το ΚΚΕ όταν έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα συμμετάσχει. Πώς θα εφαρμοστούν οι πολιτικές, πώς θα συμβάλλει, ναι, όπως λέμε. Αν λοιπόν το ΚΚΕ συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση που θα είναι αντιλαϊκή από χέρι, γιατί το πρόγραμμά της είναι, της επόμενης κυβέρνησης είναι ήδη γραμμένο, τότε λοιπόν το ΚΚΕ δεν θα συμβάλλει. Γιατί θα υποχρεωθεί να συμβιβαστεί και να υλοποιήσει μια πολιτική αντιλαϊκή. Άρα λοιπόν το κόμμα μας, επειδή έχει μια πείρα, ξέρει τόσα χρόνια τέλος πάντων εδώ έχει διδαχτεί από τη δράση του, λέει ότι θα είναι με το λαό ο οποίος θα είναι στη γωνία. Θα είναι με το λαό ο οποίος θα υποστεί την μεγάλη επίθεση της όποιας κυβέρνησης προκύψει για να μπορέσει να προχωρήσουν αυτά τα ήδη δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στο Ταμείο Ανάκαμψης, απέναντι στο κεφάλαιο και στις ανάγκες που έχει για να δημιουργήσει το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η φτηνή εργατική δύναμη, οι ελαστικές σχέσεις ζούγκλα και βεβαίως τα προνόμια επιχορηγήσεις που θα πρέπει να έχει από την κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από το κράτος λοιπόν το οποίο τέλος πάντων θα δουλεύει για τους μεγάλους ομίλους. Αυτό είναι το επόμενο πρόγραμμα και το ΚΚΕ έχει εντελώς αντίθετο πρόγραμμα. Ναι, αλλά ξέρετε, το ΚΚΕ διεκδικείται για τον εαυτό σας ένα ρόλο μόνιμο στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι το έτσι όπως, ναι, το εισπράττει. Γιατί μόνο εμείς, γιατί κοιτάξτε, εμείς έχουμε πρόγραμμα διακυβέρνηση της χώρας, αλλά όταν ο λαός αποφασίσει να πάρει την οικονομία και την εξουσία στα χέρια του, τότε λοιπόν εμείς θα παίξουμε. Αυτό θα γίνει, δεν είναι, τίποτα δεν είναι στάσιμο, τίποτα δεν είναι ακίνητο και κανείς δεν είναι ανίκητος. Το λέμε έτσι γιατί η ιστορία μας έχει πολλά παραδείγματα και εμείς πιστεύουμε ότι οι λαοί είναι στο δρόμο ήδη, συγκρούονται με τις κυβερνήσεις και με τις πολιτικές τους, συγκρούονται με το κεφάλαιο και με την σκληρότητα απέναντι στους εργαζόμενους στην εκμετάλλευση, δηλαδή η οποία αν θέλετε γίνεται ακόμα χειρότερη, και πιστεύουμε ότι ο κόσμος αλλάζει και θα το σύστημα αυτό το βάρβαρο, το σάπιο που δεν έχει να δώσει τίποτα άλλο παρά φτώχεια, πολέμους και δυστυχία στο λαό, πρέπει να ανατραπεί. Ο λαός είναι λοιπόν στο δρόμο, κύριε Κατσότη. Αυτή την προοπτική. Ο λαός είναι στο δρόμο. Αλλά το ζήτημα είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα μπει φρένο σε αυτό που περιγράφεται. Έχουμε δει μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που δεν επέφεραν τα αποτελέσματα που προσδοκούσαν οι συμμετέχοντες. Δεν το λέω μυρολατρικά, αλλά σκληρά μέτρα και πολιτικές, και όχι μόνο στη χώρα μας, το βλέπουμε και στην Ευρώπη, έγιναν πράξη παράδειγμα για τον κόσμο. Θέλω να πω, δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή η μορφή προκειμένου να περάσουν. Ναι, εσείς το λέτε αυτό. Όμως η μορφή αυτή που λέμε εμείς είναι αυτή η αποτελεσματική. Αν δεν υπήρχε το κουκουέ και οι αγώνες, να ξέρετε τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ χειρότερα. Για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι που έχουν κρατήσει την προσωπική διαφορά με τον βάση τον νόμο του Κατρούγκαλου που ισοπαίδωσε συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές, την κράτησαν επειδή ήταν στον αγώνα, επειδή προστοσάρτησαν οι κομμουνιστές. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στην Κόσκο, σε μια πολυεθνική που είναι
είναι σε όλο τον κόσμο, λοιπόν, λύγησε κάτω από την ανυπόταχτη στάση των κομμουνιστών και την αλληλεγγύη που οργανώθηκε από τα άλλα συνδικάτα με μπροστά τους κομμουνιστές. Οι εργαζόμενοι στην Ιφούντ το ίδιο. Οι εργαζόμενοι στα οικοδόμη υπογράψαν σύμβαση με 25%. Στην Κόσκο, κομμουνιστές δεν είναι αυτοί που. Κομμουνιστική χώρα δεν είναι η Κίνα που προέρχεται η Κόσκο. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι χωρατεύεται. Λοιπόν, τι είναι, χωρατεύεται. Καπιταλιστική εντάξει, είναι. Εντάξει, τώρα χωρατεύεται, λέω. Έτσι, σας απάντησα με αυτό. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση η Κίνα, είναι μια καπιταλιστική χώρα με πολύ μεγάλο βαθμό εκμετάλλευσης και, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι και εμείς έτσι λέμε σαν ΚΚΕ, το ότι χρησιμοποιεί το όνομα. Υπάρχει αυτό, λέει, επιτυχημένο μοντέλο κομμουνισμού στον πλανήτη. Αυτό τον παπά που λέμε. Ακούστε, μπορεί να ανατράπει και ο σοσιαλισμός που είχαμε. Εμείς ξέρετε ότι μελετήσαμε την ιστορία για τις αιτίες ανατροπής του σοσιαλισμού και καταλήξαμε βέβαια σε συμπεράσματα γιατί ανατράπηκε. Και έτσι λοιπόν ο σοσιαλισμός, ο οποίος είναι επίκαιρος όσο ποτέ άλλοτε, την επόμενη περίοδο θα γίνει χωρίς αυτά τα λάθη που προέκυψαν στην πρώτη χώρα, στην Σοβιετική Ένωση ιδιαίτερα, και θα γίνουν εντελώς διαφορετικά, χωρίς να βάζει νόμους του καπιταλισμού μέσα στις σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό και ότι ο σοσιαλισμός που θα προκύψει θα είναι πολύ ανώτερος από αυτόν που είχαμε και βεβαίως θα αντιμετωπίσει οριστικά τα προβλήματα του λαού μας, γιατί το κεντρικό σχέδιο είναι ο νόμος αυτός του ίδιου του συστήματος και όχι η ελευθερία της αγοράς, και το κεντρικό σχέδιο θα έχει σαν στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του λαού και όχι τα κέρδη που σήμερα είδατε. 105 εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο είχαν 10,5 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη, ενώ οι εργαζόμενοι είχαν 7,5% μείωση των μισθών. Την πρόταση του Βαρουφάκη, για το λαϊκό καπιταλισμό, που οι αυτοί που είπατε οι 100 εταιρείες θα έδιναν τις μετοχές στους εργαζόμενους, πώς τη βλέπετε? Καλά, εντάξει, τώρα αυτά είναι. Γιατί δεν είναι λαϊκός καπιταλισμό ή λαϊκός ή σοσιαλισμός, αυτό πράγμα τι είναι? Στο λαό δεν λέει ο Βαρουφάκης να δώσουμε τις μετοχές. Ακούστε. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, να περάσουν αυτά στα χέρια του ίδιου του λαού μας και βεβαίως να υπάρξει παραγωγή για τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Σήμερα λοιπόν εδώ η γη δεν καρπίζει, είναι χέρσα γιατί δεν έχει κέρδος. Σήμερα τα εργοστάσια κλείνουν και γιατί δεν έχει κέρδος. Εμείς λοιπόν λέμε όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν με το να πάνε στα χέρια των εργαζομένων και του λαού και θα παράγουν για τις ανάγκες του πάνω απ' όλα και βεβαίως για όλα αυτά που προκύπτουν για τη ζωή του λαού μας, να έχει παιδεία, να έχει υγεία, να έχει πρόνοια, να έχει στέγη, να έχει πολιτισμό, αθλητισμό, να έχει διακοπές, όλα αυτά που καθορίζουν την ίδια τη ζωή του λαού μας που σήμερα δυστυχώς τα στερούνται. Κύριε Κατσόδη, καλό εκλογικό αγώνα και καλό αγώνα και μετά τις κάλπες. Σύμφωνοι, που είναι το μόνο καλό που μπορεί να προκύψει από αυτές τις εκλογές. Ευχαριστούμε, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε, καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Γεια σας.